μια που έχει βάλει. DVDB die. Λοιπόν. Εδώ είμαστε στο Local Report, σε άλλο ένα Local Report ενωμένο δυνατό. Τι μέρα είναι σήμερα, γιατί έχω ξεχάσει και τις μέρες. Τρίτη, τσακαρό, Τρίτη, όπως λέμε. Γιατί η Τρίτη είναι χειρότερη από τη Δευτέρα. Γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, το έχεις πάρει απόφαση ότι ακολουθεί ολόκληρη εβδομάδα δουλειάς. Αλλά αυτή η Τρίτη όμως δεν τρώγεται με τίποτα, βρε αδερφέ. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εδώ αυτό στο Mad TV, διότι τώρα τελευταία αυτά τα Local Report έχουν γίνει τόσο fashion. Που δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, θα έχω παρέα, εννοείται, θα έχω μερικά ταλαντούχα πλάσματα εδώ, σε αυτόν εδώ τον καναπέ, σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πριν πάω να γνωρίσω μία-μία τις καινούργιες σχεδιάστριες που πουλάω, παρέα μας, παρακαλώ πάρα πολύ, άσε με λίγο να πουλήσω Madwalk. Λοιπόν, πριν πάμε να τις γνωρίσουμε, να τις γνωρίσω και να τις γνωρίσετε, θέλω να σας πω 2-3 λόγια για το Fashion 2016 by April Spritz, το οποίο έρχεται. Τι έρχεται, να, στο δρόμο είναι, το βλέπω από εκεί, από πέρα, μακριά, μου κουνάει και το μάτι και το μαντίλι, το μάτι μου το κουνάει. Μου το κλείνει, θέλω να πω, όπου θα απολαύσετε καταπληκτικά performances και ξεκινάω να σας τα πω με μία ανάσα. Απόστολος Μητρόπουλος με Κίτι Γαρμπή, Ντεζόμ με Στίβεν Τριανταφύλλη από τους My Excuse και Αδυνά Οικονομάκου, Μυρό με Χρήστο Χολίδη, Παρθένης με Ίντρα Κάινη και Θοδωρή Μαυρογιώργη από τους Wedding Singers, Λουκία Κυριάκου με την Ευρυδίκη και τον Αναστάσιο Ράμο, Στέλιος Κουμουνάρης με Τάμτα, Άξελ με Ονειράμα, BSB με Playman μαζί με τον Χρήστο Μάστορα από τους Μέλισσες, θα γίνει χαμουλής, Δέσποινα Βανδύ Collection με Σεργέι Λαζάρεφ, Μεντ με Κώστα Μαρτάκη, Τσακίρης Μαλάς με Radio Act και η Ελένη Φουρέι σε ένα τρομερό act το οποίο δεν πρέπει να χάσετε διότι θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα by BSB. Θέλω να σας πω ότι τώρα ωραία μας τα λες εσύ, βρε Μαντάρα. Μια χαρά το έχετε φτιάξει και για το πρόγραμμα και τα παντρέματα. Πώς θα έρθω, προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις διότι τα εισιτήρια εξαντλούνται. Πώς μπορείς να τα πάρεις από τα καταστήματα Public και ηλεκτρονικά public.gr, Παπασωτηρίου, Everspot, Ιαννός και τηλεφωνικά στο 11876. Θα από διαγωνισμούς ακολουθούν στη συνέχεια διαγωνισμοί οι οποίοι δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα για να μην τρώω χρόνο από τις καλεσμένες μου. 3, 2, 1, ready to Aperol Spritz, θα σου πω και στο αγγλικό. 3, 2, 1! Ready to Aperol Spritz. Το Madwalk 2016 by Aperol Spritz σου έχει ετοιμάσει ένα τρομερό διαγωνισμό και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι άμα πάρεις μέρος σε αυτόν, ένας από εσένα θα έχει ένα Aperol Spritz Full Access Pass. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι μου μιλάς στο αλαμπουρνέζικο. Θα σου το πω. Σημαίνει ότι τρεις μέρες μπορείς να έχεις... Δύο έδειξα. Τρεις. Τρεις μέρες μπορείς να έχεις Full Access Pass στα backstage, έτσι, όπου περιλαμβάνει την πρόβα Generale, VIP εισιτήρια, τα θες και εσύ, τα θες, δεν θα σου δώσω τίποτα όμως. Στο Ουρί μιλάω, το οποίο έχει εξαφανιστεί αυτές τις ημέρες. Τρώμαξα, λέω, τι είναι αυτό που ακούγεται, Παναγία μου. Λοιπόν, δύο VIP θέσεις για να παρακολουθήσεις τα εντυπωσιακά catwalks του 2016 Madwalk by April Spritz, αλλά όλα αυτά όμως δεν θα έρθεις μόνος σου, θα έρθεις μαζί με τον κολλητό σου να τα δεις ή με την κολλητή σου. Συνεχίζω τους διαγωνισμούς μου. Προκαλώ, κυρίες και κύριοι! Λοιπόν, διαγωνισμός Fashion Studio at Athens Metro Mall. Θυμάστε που την Παρασκευή είχε γίνει ένα τρομερό event στο Athens Metro Mall και πηγαίνατε εσείς. Βγάζετε τη φωτογραφία σας και διεκδικούσατε έτσι εισιτηριάκια. Τώρα μπορείτε να το κάνετε, να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό. Καθημερινά στο Athens Metro Mall βρίσκεις ένα ειδικό fashion studio, φωτογραφίζεσαι μπροστά του, βγάζεις τη φωτογραφία σου, ανεβάζεις την πιο χαϊσμένη πόζα σου. Όχι χαϊσμένη δηλαδή, την πιο fashion, απλά εγώ τη λέω χαϊσμένη. Την ανεβάζεις στα social media με hashtag Athens Metro Mall, δώσε λίγο προσοχή γιατί αλλιώς δεν πιάνει, αν δεν βάλεις το σωστό. Hashtag, επαναλαμβάνω, Athens Metro Mall, hashtag Madwalk 16 και Aperol Spritz μέχρι τις 17 Απριλίου, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Και μπορείς και εσύ να έρθεις και να ζήσεις αυτό το μεγάλο event όπου παντρεύει τη μόδα και τη μουσική. Να δώσω κι άλλο ένα διαγωνισμό έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, θα τους δώσω όλους τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σεφορά. Τα ξέρουμε τα Σεφορά, εννοείται. Είναι γνωστά τη σπάση. Αν είσαι τυχερή, μπορείς
να έρθει κι εσύ στο Magic 2016 by Aperol Spritz. Πώς όμως θα έρθει? Θα έρθει υπέρολαμπρη. Διότι θα σε αναλάβει ένας επαγγελματίας make-up artist, θα επιμεληθεί το μακιγιάζου, θα σου μάθει τα tricks πώς μπορείς να το πετύχεις μόνος σου ή μόνη σου και όλα αυτά στο make-up bar στο Sephora της επιλογής σου. Και να μην ξεχνάς, στα Sephora η μόδα ακολουθεί την δημιουργία. Να σου πω τώρα, μέχρι τις 17 Απριλίου θα σου βάλουν αυτό το δίλημα. Ποιο δίλημα? Θα μπεις μέσα στη Facebook page του MAD TV, θα αφήσεις ένα comment, θα διαλέξεις το look όπου σου αρέσει και εκεί θα γίνει το battle looks από τα Sephora όπου έχουν δημιουργήσει για σένα και έτσι μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις αυτό το τέλειο καταπληκτικό δώρο. Δίνω και τον τελευταίο μου διαγωνισμό. Ωχ, Παναγία μου, η τρελή. Δεν έχω πάρει τα χάπια μου σήμερα, γι' αυτό είμαι έτσι. Λοιπόν, είμαι στην Τσίτα, ναι. Με είπες Τσίτα. Με είπε Τσίτα. Τσίτα με είπε. Λοιπόν, χα, την έξυπνη Σίτα. Νόμιζα τι με είπε Σίτα. Λοιπόν, δίνω και τον τελευταίο μου διαγωνισμό από L'Oréal Professionnel. Όπου Δευτέρα 18 Απριλίου φυσικά ξέρουμε όλοι ότι πλησιάζει το τόμερο αυτό event. Αν θέλεις και εσύ να μοιραστείς μαζί μας αυτή την εμπειρία και να σου δώσουμε προϊόντα L'Oréal Professionnel που θα χρησιμοποιήσεις τη μεγάλη εκείνη βραδιά και θα έρθεις με ένα μαλλί, ό,τι μαλλί θες βασικά, το μαλλί που έχεις δει και έχεις ονειρευτεί, μην χάσεις την ευκαιρία να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή στις 15 Απριλίου, να λάβεις μέρος στο σούπερ διαγωνισμό και να κερδίσεις και εκεί διπλή πρόσκληση για τη βραδιά και ένα must have kit με επαγγελματικά προϊόντα L'Oréal Professionnel. Μπες στο Facebook page του MAD TV και θα τα μάθεις όλα. Λοιπόν, και αφού τελείωσα το τηλεμαραθώνιο, βγαίνω στο πρώτο μου break για να υποδεχτώ το πρώτο ταλαντούχο πλάσμα που θα έρθει εδώ, σε αυτόν εδώ τον καναπέ. Φεύγουμε. Είμαστε επιστροφή στο Loca Report και έχω δίπλα μου μία κοπέλα, μα τι κοπέλα λέει, Χάρμα Οφθαλμών, η οποία μου τρέπει σαν το ψάρι, μου είναι λίγο αγχωμένη και έτσι λέω, ρε Σιντορίνα. Θα κάτσουμε τώρα να τα πούμε όλα. Σιγά σιγά θα καταλάβεις πώς θα πέρασε αυτό το όνομα. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω λίγο στη φίλη μου την Τωρίνα τη Σάβα, η οποία πίσω από αυτήν, ή μπροστά μάλλον από αυτήν, είναι το Not Alone Fashion, το brand σου. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Έχεις σπουδάσει σχέδιο μόδας, σου άρεσε πάντα αυτό, τι ακριβώς Είμαι στο χώρο της μόδας από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή? Γιατί είχαμε οικογενειακή και εξακολουθούμε να έχουμε οικογενειακή επιχείρηση με ρούχα, ο πατέρας μου. Και έτσι μπήκα και εγώ σε αυτό. Έχω σπουδάσει, αλλά δημόσια σχέση και επικοινωνία. Πολύ απαραίτητο είναι και αυτό στο επάγγελμα πολύ που έχεις διαλέξει, να τα λέμε αυτά, διότι πρέπει να κάνουμε και τις δημόσιες μας σχέσεις. Λοιπόν, πώς μπήκε τώρα το μικρόβιο, έτσι, μία μέρα σχεδίασες κάτι, φορούσες πάνω σου, ας πούμε, διάφορα κομμάτια τα οποία τα μεταποιούσες, πώς, το λέω αυτό, διότι οι 9 στις 10 που έρχονται εδώ, πρώτον, ή θα ντύνανε τις μπάρμπι τους, δύο, θα μεταποιούσανε κομμάτια που δεν τους άρεσαν, ή τρία, σχεδιάζανε έτσι, ζωγραφίζανε από μικρές. Τι από όλα αυτά? Τις μπάρμπι τις έντυνα έτσι κι αλλιώς είχα τρέλα. Αλλά με τα ρούχα ασχολήθηκα, θα έμπαινα έτσι κι αλλιώς στη δουλειά γιατί το ήθελα. Ωστόσο, κάποια στιγμή, επειδή το κομμάτι του πατέρα μου είναι λίγο πιο κλασικό, ήθελα να κάνω αυτό που αγαπάω και το έκανα. Μέχρι στιγμής μου έχει δώσει ένα πολύ καλό εαυτό και είμαι πολύ ικανοποιημένη. Γενικά. Πάμε να δούμε λίγο το Instagram, να δούμε τα κομμάτια που έχεις φτιάξει, όπου εγώ επαναλαμβάνω παιδιά, θα κάνετε σήμερα δικό σας ένα καταπληκτικό έτσι item, όπου το έχει διαλέξει η Ντορίνα και δεν θα σας δείξουμε ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο τα κομμάτια εδώ πέρα που έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να μας πεις 2-3 λόγια σχετικά με τη συλλογή σου, δηλαδή ποια είναι η έμπνευσή σου, ποιες είναι οι γραμμές σου. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το μπόχο, το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Ωραίο. Είναι ωραίο. Αγαπημένο. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και η τελευταία σεζόν που θα δουλέψει τώρα έτσι έντονα, αλλά μου ταιριάζει σαν στυλ και ό,τι γραμμή και αν δώσω σε μπόχο πάει καλά. Έτσι για να μαθαίνουμε λίγο κι εμείς οι βλαχάρες. Το μπόχο, ας πούμε, το μπόχο στυλ, πόσα χρόνια έχει μπει στη ζωή μας, γιατί εγώ θυμάμαι και πέρσι ήταν πάρα πολύ μόδα. Είναι 2 χρόνια έντονα μέσα δύο στη ζωή μας. Έντονα. Οπότε, τι χαρακτηρίζει, ποιες είναι οι γραμμές που χαρακτηρίζουν αυτό το στυλ? Θέλει, είναι λίγο πιο hippie.
τα μπόχο. Χίπι στάλι, με πολύ κρόσια τρέσες, δηλαδή. Πολύ κρόσια, έκανα το κρόσι για μένα προσωπικά έχει φύγει, δεν το αγαπώ. Αλλά ό,τι έχει να κάνει με τρέσες και χρώματα έντονα και λίγο πιο χίπι look και μαλλί έτσι περίεργο, όλα αυτά είναι ωραίο. Το μπόχο. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι όπου έχουμε να μας δείξεις. Γιατί δεν το έχω δει. Α, είναι το μπραντ σου, ε. Ναι. Το... Πού είναι γυρισμένο? Στην εταιρεία είναι γυρισμένο. Αυτό είναι από την κολεξιόν τώρα, 2016. Ναι, 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 ναι. Spring Summer. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Πολύ ωραία επιμέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα γενικά και το δουλεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εδώ τι ακριβώς βλέπουμε? Βλέπουμε φόρεμα. Είναι αυτό ή φούστα? Αυτό είναι φούστα. Είναι μια φούστα δαντέλα, η οποία έχει φυσικά από μέσα επένδυση για να μην φαίνονται όλα. Και από πάνω είναι αλκαντάρα. Αυτή που καμίσα είναι κάτι που μου έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Καταπληκτικό. Είναι μακριά. Όπως και αυτή η μπλούζα που φοράει η κοπέλα, η οποία είναι ασύμετρη. Ασύμετρη. Ασύμετρη, ναι. Σε ποια περιοχή είναι η εταιρεία? Είναι στο Περιστέρι η εταιρεία. Καταπληκτικό, πάρα πολύ. Ευχαριστώ ωραία δουλειά, Συντορίνα. Να σου πω, πού μπορούμε τώρα να βρούμε τα κομμάτια όπου σχεδιάζεις εσύ και φτιάχνεις? Καταρχήν, εγώ δίνω σε όλη την Ελλάδα σε μαγαζιά, αλλά έχω και δικά μου μαγαζιά. Στα Νότος Galleries και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης έχουμε κατάστημα στο Άττικα και δίνω και στο Άττικα, αλλά και πάλι σε πάρα πολλά καταστήματα. Και εάν θέλει κάποιος να δει την κολεξιόν σου, μπορείς να μας πεις και το Instagram? Φυσικά, φυσικά. Το Instagram είναι Not Alone Fashion, το Facebook είναι Not Alone Fashion και υπάρχει και το website, το οποίο είναι www.notalone.gr. Τέλεια. Στο εξωτερικό έχεις δραστηριοποιηθεί, έχεις σκεφτεί? Ναι, ναι, δίνω, σε δίνω και στην Αίγυπτο, δίνω. Α, και, τι ωραία. Ναι, Κάιρο. Και έχω δώσει Ντουμπάι, ξεκινάω τέλος πάντων, και θέλω να δραστηριοποιηθώ γενικότερα. Πάμε να δούμε και μερικά άλλα κομμάτια. Καταπληκτική φωτογραφία. Είναι all star αυτά πάνω. Το ντεσέν του είναι γεμάτο all star παπούτσια. Καταπληκτικό. Πόπο, πολύ ωραίο, παιδιά. Και αυτό, έτσι, είναι πιο βραδινό. Αυτό είναι που καμίσαμε παντελόν από κάτω και τα αγαπημένα μου Άννα Δεσποτοπούλου σους, δεν το συζητάμε. Πάντα. Εδώ βλέπουμε. Φόρεμα είναι αυτό. Αυτό είναι σορτσάκι και από πάνω είναι μπόχο σακάκι με τρέσες. Τέλειο. Και αυτό πολύ ωραίο, ρε Σιτορίνα. Λοιπόν, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου ρούχα. Μπόχο τελείως και αυτό, με τρέσες γεμάτο. Αυτό τώρα να το φορέσεις αυτό, στο καλοκαίρι. Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ πάνω σου. Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ πάνω σου. Το μπλε, το μπλε και αν το δεις και το στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Αυτό είναι η πουκαμίσα που μας είναι έλεγες πουκαμίσα, πριν, ε? Είναι η πουκαμίσα, ναι. Η ριγέ. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω τώρα να δείτε τι θα κερδίσετε εσείς όπου θα μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook αμέσως μετά την εκπομπή. Θα ανέβει το κομμάτι που έχει επιλέξει η Ντορίνα για εσάς. Είναι αυτό εδώ, θέλεις να το δείξουμε? Το κολάν, ναι. Αυτό είναι εδώ ένα το κολάν, το οποίο, παιδιά, εντάξει, είναι must. Κάνε ουράκι μου ένα κοντινό πλάνο εδώ πέρα. Έτσι. Έτσι, ουράκι μου, έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά, έλα να δείξουμε το φίδι. Εδώ. Λοιπόν, είναι, αυτό το κομμάτι είναι εκπληκτικό, διότι είναι... Εντάξει, νομίζω είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Ναι. Και κάποια από εσάς ή κάποιος, γιατί μπορεί να το θέλει και ένα αγόρι να το κάνει δώρο στην κοπέλα του, στην αδερφή του. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το θέλει και για τον εαυτό του, ρε παιδί μου, να έχει το κομμάτι αυτό και να το... Μπορεί να θέλει να το βλέπει.
είναι γιατί δεν είναι στολίδι αυτό εδώ το κομμάτι. Λοιπόν, όποιο θέλει, εν πάση περιπτώσει, να το διεκδικήσει. Σταμάτα, ουρή, μη μιλάς. Μη μιλάς και με αποσυντονίζεις. Λοιπόν, όποιο θέλει να το διεκδικήσει, μπαίνει στο Facebook page του MAD TV, κάνει ένα like, αφήνει ένα σχόλιο αν θέλει και μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή όπου θα το κάνει δικό του και εννοείται ότι εκείνη την ημέρα θα είσαι κι εσύ σε μία εβδομάδα, την Δευτέρα, στις αποθήκες Μπίτρου. Θα έρθεις υπέρλαμπρος. Υπέρλαμπρος, έτσι θα σκάσει το Mad Cook 2016 by April Spritz. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντανάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Not alone fashion, λοιπόν. Βγαίνουμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ με το επόμενο ταλαντούχο μας πλάσμα. Εδώ τα λέμε εμείς στο διάλειμμα, επιστροφή στο Loca Report. Λοιπόν, πριν γνωρίσουμε το επόμενο ταλαντούχο πλάσμα που έχω δίπλα μου, θέλω να σας πω κάτι. Σαν καλή οικοδέσποινα, δεν κέρασα ένα καφέ, ρε παιδιά. Και τι καφέ έχουμε, coffee way. Δηλαδή, εντάξει, τα θέλω όλα για την πάρτι μου. Τι να κάνω, αφού είμαι τσιγκούνα. Λοιπόν, όμως, επειδή θέλω να μοιράσω και σε εσάς την αγάπη μου για αυτόν τον καφέ, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα γιγάντιο ποτήρι coffee way στο κατάστημα της Δάφνης. Βγάζεις μια φωτογραφία μαζί του, την ανεβάζεις στη Facebook σελίδα μας με hashtag Giant κάτω παύλα Coffee Way και εκεί πέρα μπορείς να διεκδικήσεις εκπληκτικά πράγματα. Μεγάλου Αλεξάνδρου 8 έξω από το σταθμό του μετρό, 11 Τετάρτου έως και 13 Τετάρτου θα βρίσκεται εκεί πέρα αυτό το μοναδικό coffee way γιγάντιο ποτήρι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω, πριν πάμε να γνωρίσουμε την καλεσμένη μας, την επόμενη ταλαντούχα καλεσμένη μας, θέλω να σας πω ότι τη μεγάλη βραδιά του Mad Cook 2016 by April Spritz θα βρίσκεται εκεί πέρα και φυσικά το παγωτό Magic, το οποίο θα φάμε όλοι. Θα γίνει χαμός. Σπάστε ό,τι δίαιτα υπάρχει, διότι, παιδιά, έχει έρθει η οικογένεια Magic Double και εκτός από το Double Chocolate με ακόμα πιο έντονα σοκολατένιο σιρόπι, θα απολαύσουμε εκεί πέρα πλούσιο σιρόπι καραμέλας, το Double Caramel. Έρχεται να προσθεθεί μια νέα μοναδική πρόταση, το λαχταριστό Magic Double Peanut Butter, το οποίο καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει. Ουράκι, εσύ εκεί πέρα θα τα καθαρίσεις όλα, Λοιπόν, και επίσης, εκτός από το Magic, θα έρθουμε όλες, εννοείται, υπέρλαμπες, διότι εκείνη τη βραδιά θα είναι στην παρέα μας και τα Σβαρόφσκι. Και όσα έχουμε ήδη ακούσει και όσα έχουμε ονειρευτεί, θα γίνουν εκείνη την ημέρα πραγματικότητα, διότι θα σκάσουμε πάρα πολύ λαμπερές. Λοιπόν, αφήνω τώρα τους προλόγους. Πάμε να γνωρίσουμε την επόμενη σχεδιάστριά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Μοντεστίν. Μοντεστίν, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Από πού είσαι, ρε Μοντεστίν? Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η μητέρα μου είναι Αφρική. Έχεις πάει Αφρική ποτέ? Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Πώς είναι στην Αφρική? Ωραία. Ήθελα να πάω σαφάρι πέρσι το καλοκαίρι. Να πας. Είναι ωραία, πραγματικά. Λοιπόν, έχεις εμπνευστεί και εσύ, είμαι σίγουρη, η συλλογή σου, να πούμε καταρχήν δύο λόγια τη συλλογή σου, Not by Nature. Λοιπόν, επειδή από τον τίτλο, ξέρεις, κάνω εγώ διάφορες εικόνες τώρα στο μυαλό μου. Θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις ποιες είναι οι γραμμές σου, ποιες είναι το στυλ σου? Και όταν λέμε Not by Nature, τι εννοούμε, πώς το αποτυπώνεις εσύ στα ρούχα? Άτακτος γενικά, από τη φύση του, έτσι μεταφράζεται. Γενικά οι γραμμές μου είναι και μένα μπόχο, περισσότερες. Με ρόκανα φορές, ξεμίλημα γραμμές γενικά. Ωραίο αυτό. Ναι. Φέτος δηλαδή στην φετινή κολεξιόν σου, στην καλοκαιρινή, τι θα δούμε? Θα δούμε πολλά μαγιό. Μαγιό. Μαγιό και κιμονό. Διάφορα. Ένα από αυτά είναι και αυτό εδώ. Θέλω λίγο να δείξουμε αυτό εδώ πέρα το εκπληκτικό κιμόνο, το οποίο θα το φορέσω μετά. Να πούμε ότι ένας τυχερός από εσάς ή μία τυχερή θα κερδίσει αυτό εδώ το καταπληκτικό κομμάτι, το οποίο έχει πάνω το λύκο. Παιδιά, ένα σας λέω τώρα, θα το φορέσω σε λίγο, αφού δούμε μερικές φωτογραφίες με την κολεξιόν.
Από το Instagram φυσικά. Θα σηκωθώ μετά και θα το φορέσω γιατί είναι εκπληκτικά τα κομμάτια αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το Instagram. Πώς μπορούμε να σε βρούμε καταρχήν. Είναι Naughty by Nature, κάτω παύλα, S1980. Εκεί βλέπουμε, ας πούμε, το μαγιό εκείνο είναι ένα από τα κομμάτια της τωρινής κολεξιών. Και το αριστερά και το δεξιά. Είναι ολόσωμο. Ολόσωμο είναι τα περισσότερα. Τέλειο. Αχ, και τον γκρι εκείνο μου αρέσει. Και έχουν τις αναφορές κυρίως, είναι ψηλά γενικότερα πάνω και δείχνουν πολύ ωραίο το πόδι. Είναι πολύ μόδα τώρα αυτό το στυλ, ειδικά το 80's. Πολύ, έχει ξαναβγεί. Και ειδικά στα μαγιό. Εκεί πέρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε επίσης τη συλλογή σου με το κόκκινο μαγιό. Το οποίο είναι από την έκθεση που είχαμε λάβει μέρος. Ναι, είναι αρκετά σεξι. Εντάξει, αυτό είναι για πισίνα, ας πούμε. Ναι. Κάνεις και μπικίνι όμως. Κάνω. Σχεδιάζεις και μπικίνι. Έχω 2-3 μπικίνι φέτος στη συλλογή. Σε κιμονό τώρα. Τι χρώματα βγάζεις, μπορείς να τα βγάλεις όλα τα χρώματα ή είσαι κολλημένη, ας πούμε. Φέτος ειδικά έχω γκρι μόνο, μαύρο και μπλε σκούρο. Γιατί παίζεις μόνο με αυτά τα τρία χρώματα, είναι έμπνευσή σου αυτή. Ναι, φέτος είναι αυτό. Και βασικά πιστεύω ότι γενικότερα, ειδικά το γκρι ταιριάζει. Πάει σε όλους βασικά. Με τα πάντα. Ναι, και πιστεύω ότι τα σκούρα χρώματα το καλοκαίρι αναδεικνύουν το μαύρισμα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε λίγα πράγματα τώρα για σένα. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το χώρο της μόδας? Από μικρή κάνω διάφορα. Ούτως ή άλλως, όχι μόνο ρούχα, βάφω έπιπλα, κάνω διάφορα. Φτιάχνω τσάντες, δερμάτινες. Έλα, γιατί δεν μας έφερες και μία τσάντα να δούμε. Θα τις δείτε σιγά-σιγά όλες, θα τις ανεβάζω. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τα τελειώσω όλα. Είμαι σε φάση παραγωγής τώρα, γι' αυτό δεν έφερα και μαγιό να δείτε. Γενικότερα φτιάχνω διάφορα από μικρή, με τα πιο πράγματα. Κόβω χάρτινα, ρούχα, μόνη μου, ζωγραφίζω. Έλα! Και έτσι εξελίχθηκε όλο αυτό και σε... Τι υλικά χρησιμοποιείς? Δηλαδή, μιας και που είπες, ας πούμε, τσάντα. Χρησιμοποιείς δέρμα, μόνο δέρμα. Ναι. Αποκλειστικά δέρμα, εντάξει, και δεν παθαίνει και τίποτα. Και τι ύφος, ας πούμε, έχουν οι τσάντες που φτιάχνεις? Και αυτές απλές. Κάποιες είναι πάρα πολύ αυστηρές. Γραφείου τύπου, ας πούμε, και κάποιες είναι bohemian. Φαντάζομαι ότι έχω φτιάξει. Ωραίο. Στις περισσότερες έχω φτερά δερμάτινα που τα έχω κόψει εγώ. Ωραίο αυτό. Κρέμονται έτσι. Και μία θαλάσσις. Τέλεια. Και αυτή θα φανεί. Ενώ τα υφάσματά σου τα διαλέγεις εσύ η ίδια. Ναι, θέλω να είναι χιτά, θέλω να αναδεικνύουν γενικότερα το γυναικείο σώμα. Mm-hmm. Θέλω να νιώθει άνετα όποιος το φοράει. Mm-hmm. Και τίσερ φτιάχνω. Θέλω να είναι απλά γενικότερα ρηχτά. Να είναι ρηχτά, να μην είναι πολύ στενά στο σώμα. Καθόλου, άνετα. Που κολακεύουν εμένα έτσι και την γυναικεία φιγούρα, αλλά νομίζω ότι τα χιτά κάνουν και πιο έλεγκαν. Πιο έλεγκαν και βασικά αναδεικνύει το σώμα. Εγώ το πιστεύω ότι αναδεικνύει το σώμα. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πάρα πολύ κολλητό πάνω σου. Mm-hmm. Αλλά είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Πέφτει πάνω τέλος πάντων. Ναι, στο πέφτει σώμα. Πάνω, αναδεικνύει τη σιλουέτα. Λοιπόν, θα φορέσω αυτό εδώ το καταπληκτικό κιμονό. Το έχω τσαλακώσει εγώ φταίω, έτσι όπως το έχω βάλει πάνω στον καναπέ. Λοιπόν, θέλω να το φορέσω για να δείτε τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Και εννοείται ότι κάποιος από εσάς ή κάποιοι από εσάς μπορεί να το κάνει δικό του. Πολύ απλά κάνοντας ένα like. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Εντάξει, το βλέπεις έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε εσύ. Χαίρομαι. Λοιπόν, αυτό τώρα, κοίταξε να δεις τι μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορείς να το φορέσεις στην παραλία με το μαγιό σου. Εντάξει, τώρα δεν δείχνει εγώ που το φοράω μέσα με το φόρεμα. Δεν δείχνει τόσο ωραίο όσο είναι. Αλλά φόρεμα μπορείς να το βάλεις. Σκέψου αυτό τώρα, αυτό θα έλεγα. Ότι μπορείς να το φορέσεις ειλικρινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πηγαίνεις στην παραλία σου, το φοράς με το μαγιό σου, τσακ, βγαίνεις υπέρλαμπρη. Πηγαίνεις στο μπαρ και το βράδυ, το απόγευμα, όταν είσαι στο νησί, δεν χρειάζεται να αλλάξεις, έχεις από μέσα το μαγιό σου, βάζεις μία ζωνίτσα, τσακ, εδώ και βγαίνεις έτσι έξω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ. Κοιτάξτε και τι ωραία. Περπατάς και κοίτα τι ωραία. Είναι και δροσερό πολύ το πανί. Να κάνω και ένα κάτσμπουκ, δώσε μου λίγο! Να το χαρώ, ρε παιδί μου, κοίτα εδώ να το χαρώ. Βοκ! Όχι μόνο η μαντάνα! Θα τα κάνει. Λοιπόν, ένας από εσάς το διεκδικεί, το κερδίζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε με το επόμενο ταλαντούχο πλάσμα που θα πατήσει εδώ στο πλατό του Loka Report. Πάμε! Εδώ είμαστε στο
Aloka Report Τριτιάτικο, εδώ που έχω στην παρέα μου καταπληκτικά πλάσματα, ναι, σχεδιάστρες, τα οποία μαθαίνω κι εγώ λίγο από μόδα. Μαθαίνω λίγο από μόδα. Λοιπόν, πριν πάμε να γνωρίσουμε το ταλαντούχο πλάσμα που βρίσκεται δίπλα μου, την Άννα, θέλω να σας πω 2-3 λόγια για το 3-2-1 Contest, το οποίο είναι ο πιο fashionable διαγωνισμός, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε ένα pass, και τι pass τώρα, ένα special apparel spritz full access pass, όπως σας είπα και σπάς, πας βρε παιδί μου, όλα τα ακούς πια, όλο αυτό το βρωμοουρί όταν δεν έχει μικρόφωνο, κοροϊδεύει από πίσω. Λοιπόν, όπου μπορείτε να έρθετε και στην πρόβα Generale, μπορείτε να έρθετε και με VIP εισιτήριο εκείνη την ημέρα και μάλιστα με τον κολλητό σας. Και φυσικά στην παρέα μου έχω το Coffee Weight, το οποίο πίνουμε και μία γουλιά, έτσι, διότι είναι καταπληκτικός αυτός ο καφές, πίνουμε μία γουλιά και... Τι θέλεις, τι κάνεις από εκεί πίσω, αχ, να μπορούσα να σε δείξω στην κάμερα, αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, πίνουμε μία γουλιά και νιώθουμε μία αναζωογόνηση, βραδερφέ, διότι μας περιμένει και πάρα πολύ δουλειά μέχρι τη Δευτέρα. Σταματάω την πολυλογία και έρχομαι να σε γνωρίσω. Γεια σου, Μαντώ. Λοιπόν, γεια σου, Άννα μου, θέλω να πούμε λίγο τον brand σου, Άννα Δεσποτοπούλου Shoes, ναι, τα οποία είναι χειροποίητα, έτσι, όλα τα σχέδια που φτιάχνεις, αλλά θέλω λίγο έτσι να μου πεις πώς ξεκίνησες να σχεδιάζεις αυτά τα κομμάτια που φτιάχνεις. Εντάξει, όπως όλες οι γυναίκες νομίζω, έχουμε πάθος με τα παπούτσια. Τρέλα, τρέλα. Από μικρή, με τις μαμάς τα παπούτσια κλπ. Έχω τελειώσει οικονομικά. Oh. Δεν έχω τελειώσει σχέδιο στο παπούτσι, έχω κάνει κάποια σεμινάρια. Mm-hmm. Και το μεταπτυχιακό μου είναι πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οπότε να είδες που χρειάζονται σπουδές. Ισχύει. Οικογενειακή επιχείρηση έχουμε. Ο μπαμπάς από τον παππού έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Οπότε είσαι από μικρούλα μέσα στα πράγματα. Ναι, ήμουν στη βιοτεχνία, ήμουν πάντα έτσι περίεργη με τα υφάσματα, με τις πέτρες, με τα δέρματα. Πάντα μου άρεσε. Έκανα δικά μου σανδάλια στην αρχή. Αλήθεια. Ναι, μου άρεσε. Έβλεπα ένα σχέδιο, ήθελα να το αντιγράψω, να το φορέσω κι εγώ, να μου βγει πιο οικονομικό. Ωραίο και μπήκα αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Και επειδή άρεσε πολύ και στις φίλες μου και είχε απήχηση, πριν 2 χρόνια το ξεκίνησα επαγγελματικά. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε, δηλαδή φτιάχνοντας παπούτσια για σένα, ναι, τα βλέπανε φίλες σου και σου λέγανε «Ρε Σιάννα, γιατί δεν φτιάχνεις, ξέρω εγώ, μια δική σου, ναι, συλλογή», ναι, εφόσον έχεις και την υποδομή, έχεις και τις γνώσεις τόσα χρόνια. Έτσι. Ωραία, θέλω να πάμε λίγο να δούμε μερικά κομμάτια που έχεις ανεβάσει στο Instagram, ναι, να δούμε την κολεξιόν σου, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Έχω από την κολεξιόν και την ανοιξιάτικη. Mm-hmm. Αυτά εκεί, αυτό εκεί το κομμάτι κάτω-κάτω είναι αυτά που φοράς. Ασπρόμαυρα, ναι. Είναι από την ανοιξιάτικη κολεξιόν, είναι οι σπαντρίγες που δείξε μου λίγο, σε παρακαλώ, αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό. Αυτή την σπαντρίγια εδώ πέρα, γιατί πραγματικά με το που μπήκες, ξέρεις, κάνουνε μπαμ. Ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό είναι πόνι. Ναι, είναι πόνι σκιν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι τέλειο αυτό. Τέλειο. Είναι το αγαπημένο μου ύφασμα. Το χρησιμοποιώ και σε σανδάλια και χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα πάρα πώς... Πολύ. Το χειμώνα φτιάχνω πάλι κλειστά, mm-hmm, απλά τα πιο σκούρα χρώματα. Mm-hmm. Εντάξει, άνοιξη, διαφορετική, ναι, 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 κολεξιόν, ναι, ναι, και μετά καλοκαίρι σανδάλια. Η Ελληνίδα, τι προτιμάει περισσότερο, σανδάλι ή εσπαντρίγια? Τι της αρέσει είναι πολύ, ότι είναι πολύ της μόδας η σπαντρίγια πάρα τα πολύ τελευταία χρόνια και είναι πολύ άνετες. Mm-hmm. Και φοριούνται και καλοκαίρι και άνοιξη. Mm-hmm. Οπότε ο συνδυασμός να αγοράσω κάτι την άνοιξη και να το βάλω και το καλοκαίρι και το είναι και πολύ καλοκαίρι εύκολη αγορά. Βεβαίως, πάμε να δούμε και μερικές φωτογραφίες παράλληλα. Εδώ είσαι εσύ! Ναι. Τι ωραίο. Είναι λίγο, ξέρεις τι, είναι λίγο μακρινές οι φωτογραφίες και δεν μπορούμε να δούμε καλά το παπούτσι. Ναι. Και αυτό ωραίο, όπου αυτό, παιδιά, έτσι όπως το βλέπετε, είναι το δωράκι όπου θα τσιμπήσει κάποιος ή κάποια, όπου θα μπει στο fanpage του Match TV, θα κάνει ένα like και θα το πάρει, έτσι, και θα σκάσει υπέρλα προς όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή, έχεις να περπατήσεις με αυτό το παπούτσι, είσαι, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλοκαιρινό, έτσι, το σχέδιό του. Εννοείται να μου πεις τι θα ήταν χειμωνιάτικο, αφού είναι σπανδρίγια. Μαρινιέρα. Αυτό τι είναι, τιγρέ? Είναι λεοπάρ. Λεοπάρ. Πάλι πονσκιν. Ωραίο. Απλά ένα άλλο print, πολύ της μόδας, τα prints πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Και αυτό είναι το ριγέι μαρινιέρα πάλι.
Και εδώ βλέπουμε με άλλο τρόπο, έτσι όπως μπορούμε να το φορέσουμε, για πιο βραδινό, ε. Διότι αυτό το είχα απορία. Γενικότερα η εσπαντρίγια είναι, μέσα στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον, ένα παπούτσι το οποίο το φοράς κυρίως την ημέρα. Το βράδυ μπορεί να φορεθεί. Η αλήθεια είναι πως αυτό το σχέδιο το συγκεκριμένο και το λεωπάρ το έχω βάλει και βράδυ. Mm-hmm. Το καλοκαίρι είμαστε και λίγο πιο casual πιο σαν τα σήματά μας. Οπότε μπορείς να το βάλεις. Πιο σκούρα χρώματα φοριούνται το βράδυ. Καλά, για το σανδάλι εντάξει εννοείται το φοράς. Το σανδάλι είναι όλη μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εσύ. Τα σανδάλια σου, τι σχέδια έχεις φτιάξει? Πάντα στα σχέδιά μου προσπαθώ να τα προσαρμόσω ανάλογα με το στυλ μου. Mm-hmm. Θέλω να το φοράω, να το υποστηρίζω. Mm-hmm. Θέλω όλα μου τα σχέδια να τα φοράω και όλες τις ώρες. Mm-hmm. Όσο μάλλον να το βλέπω σε πελάτες και στον κόσμο έξω και να το θαυμάζω. Κυρίως ό,τι και να κάνω είναι δέρμα. Δέρματα πάντα. Πάντα, mm-hmm. πάντα. Προσπαθώ να είναι και πιο οικονομικά. Είναι απλά. Είναι απλά. Ό,τι σχεδίο έχουμε είναι δερμάτινο, το έχουμε σχεδιάσει στην Πετεχνία. Mm-hmm. Δεν είναι τυποποιημένο και να πάω να κολλήσω κάτι ναι. από πάνω και αυτά. Είναι δέρμα, τα σχέδια τα βγάζω εγώ. Είναι δετά, mm-hmm. είναι με κορδόνια, είναι της μόδας και όλα αυτά δετά. Ναι, είναι πάρα ξανά πολύ φέτος. Της μόδας, πάρα πάρα πολύ. Τα gladiator που λέμε. Μπράβο. Είναι πάλι. Είναι τα ψηλά, οι αυτά σόλες. Που έχουν με τη σόλα τη χοντρή, ε. Ναι. Και αυτά είναι πάλι στη μόδα. Ναι. Είναι από πέρσι μόδα, η μαύρη σόλα πιο πολύ, που μπορείς να το βάλεις και mm-hmm. το βράδυ που λένε. Γενικά στο πιο απλό. Mm-hmm. Απλό και δερμάτινο. Η επηρέαση σου εσένα τι είναι, ας πούμε, βλέπεις διάφορα πράγματα από το εξωτερικό, έξω έχοντας εικόνες ή φαντάζεσαι κάποια σχέδια? Είμαι με τις ώρες στο ίντερνετ. Στα περιοδικά, μου αρέσει mm-hmm. πάρα πολύ να βλέπω και στην τηλεόραση, στο Fashion TV, όλα αυτά. Mm-hmm. Θα βγάλω τα σχέδιά μου, αλλά μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να έχει βγει η καλοκαιρινή κολεξιόν, ναι. να έχω κάποιο σχέδιο και να το βγάλω. Τουλάχιστον έχω αυτή τη δυνατότητα λόγω της βιοτεχνίας. Mm-hmm. Μέσα σε ένα βράδυ μπορώ να σκέφτω και να βγάλω ένα καινούργιο σχέδιο. Να σκεφτείς κάτι και να το δημιουργήσεις την επόμενη ναι. μέρα. Και εννοείται ότι είναι ανθεκτικά, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν ήξερες εσύ που έχεις μεγαλώσει από τόσο μέσα σε αυτή ναι. τη δουλειά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα μου. Το ξαναλέω, παιδιά, εδώ πέρα, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αυτό εδώ πέρα το στολίδι, πραγματικά ναι. θα σηκωθώ να το δείξω, γιατί δεν το έδειξα καλά. Εδώ. Δείξε ουράκι μου, σε παρακαλώ πολύ, μη σε κουράζω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει δικό σας πολύ απλά με ένα like στο Facebook page του MAD TV και θα έρθετε έτσι. Έτσι θα έρθετε εκείνη την ημέρα, τη μεγάλη βραδιά. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας είδατε σήμερα, να ευχαριστήσω και τα κορίτσια μου που ήρθαν εδώ στο πλατό του Loka Report. Αύριο περιμένω καινούργια σχεδιάστρες να έρθουν εδώ, να συζητήσουμε περί μόδας και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάτε και τα Booth Events, τα οποία έρχονται, Bad Made for Music Project, καινούριο event, καινούριο happening, θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο, θα σας αποκαλυφθεί το secret venue όπου θα γίνει και ο secret DJ όπου θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. Τα λέμε αύριο στις 2. Φιλάκια πολλά!